Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και... Δεν το περιμένατε. Όχι, σοβαρά. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που τόσο εσείς, όσο και ο χορηγός μου τα εννοώ, θέλετε πάρα πολύ να μάθετε. Πέρα από την πλάκα, το Bito δεν θα μπορούσε να λείπει από το σημερινό βίντεο. Και μην ξεχνάμε πως η Freedom24 είναι η μόνη πλατφόρμα στην Ευρώπη που μας δίνει δυνατότητα να επενδύσουμε στο Bito. Επίσης, θέλω να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ξέρω πως ούτως ή άλλως πολλοί από εσάς θα πέσετε με τα μούτρα. Τουλάχιστον να ξέρετε πού ακριβώς μπαίνετε. Και ναι, φυσικά στο τέλος αυτού του βίντεο θα δώσω και την απάντησή μου στο ερώτημα: τελικά αξίζει να επενδύσω στον Bito? Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό μέσα από τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Συγκεκριμένα μπορείτε να κάνετε μία δωρεάν εγγραφή στη Freedom24 και να λάβετε μία δωρεάν μετοχή αξίας έως 600 δολαρίων. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και μετοχών όπως Tesla, Netflix, Microsoft και πολλές ακόμα. Επιπλέον μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 19 Οκτωβρίου, μετά από προσπάθειες 8 ετών, βγήκε στις αγορές το πρώτο αμερικανικό Bitcoin ETF, το Bito. Φυσικά, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος, μιας και πρόκειται για το πρώτο αμερικανικό ETF που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έκθεση, δηλαδή ας το πούμε επένδυση, σε Bitcoin. Και αυτό το πετυχαίνει με έναν ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο, θα λέγαμε. Βασικό ζήτημα και ο κύριος λόγος για τον οποίο είχε καθυστερήσει τόσα χρόνια να έρθει το συγκεκριμένο ETF είναι οι περιορισμοί που θέτει η SEC, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αμερικής. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν στη λειτουργία των προϊόντων που έχουν άδεια διαπραγμάτευσης στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Βλέπετε, ο κύριος ρόλος της SEC είναι να προστατεύει τον επενδυτή, τον μικρό, τον απλό επενδυτή. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Και επειδή το Bitcoin, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανήκει σε αυτό το εύρος των προϊόντων, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί έγκριση από την SEC. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και ο τρόπος αυτός ήρθε με το Bito, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στη Freedom24. Το Bito δεν είναι σαν τα περισσότερα ETFs για τα οποία έχουμε μιλήσει πολύ σε αυτό το κανάλι. Με πολύ απλά λόγια, ένα ETF μπορούμε να το δούμε σαν ένα καλάθι, μέσα στο οποίο υπάρχουν τα προϊόντα στα οποία θέλουμε να επενδύσουμε. Αν για παράδειγμα θέλουμε να επενδύσουμε στο σύνολο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, μπορούμε να αγοράσουμε το VTI ETF. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματά μας πάνε για να αγοραστούν απευθείας συμμετοχές που απαρτίζουν το αμερικανικό χρηματιστήριο και έτσι με μία συναλλαγή έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό σε κάθε εταιρεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα ETFs ομολόγων, όπου για παράδειγμα σε αυτό το καλάθι υπάρχουν μέσα τα συγκεκριμένα ομόλογα που θέλω να επενδύσω. Αυτό όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο Bitcoin, γιατί πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο είναι αρρύθμιστο, άρα δεν μπορεί η SEC να το παρακολουθεί. Και η αλήθεια είναι πως δεν τους αδικώ. Πώς να παρακολουθείς και να διαχειριστείς ένα προϊόν το οποίο συναλλάσσεται σε άπειρες πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο και κάποιες φορές σε ιδιαίτερους χώρους? Και ποιος τρόπος τελικά βρέθηκε για να παρακαμφθεί αυτό το πρόβλημα? Τα futures. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Bito, αντί να είναι ένα καλάθι το οποίο αποτελείται από Bitcoin, είναι ένα καλάθι το οποίο αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Bitcoin. Τα συμβόλαια αυτά είναι διαπραγματεύσιμα εδώ και χρόνια στο αμερικανικό χρηματιστήριο και η SEC γνωρίζει ακριβώς πώς να τα εποπτεύει. Επομένως, ήταν σημαντικά πιο εύκολο να πάρει έγκριση για να διαπραγματεύεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Παραθυράκι του νόμου, σαν να λέμε. Σας το είπα ότι είναι έξυπνο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Τα ETFs που παρακολουθούν, για παράδειγμα, το χρυσό, συνήθως δεν κατέχουν τον ίδιο το χρυσό, αλλά κατέχουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού. Και από ό,τι φαίνεται, το Bitcoin είναι ο χρυσός του μέλλοντος. Και τώρα ξέρω ότι ήδη πολλοί αναρωτιέστε τι στο καλό είναι αυτά τα futures. Πάμε να δούμε μαζί. Stick with me, πραγματικά θα το πω με απλά λόγια και θα το καταλάβετε. Τα futures, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι συμβόλαια τα οποία δεσμεύουν τον αγοραστή να αγοράσει και τον πολιτή να πουλήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια προκαθορισμένη τιμή, σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία. Είναι σαν να πούμε για παράδειγμα, ψιτ, Ιάσονα, στο τέλος του χρόνου θα μου δώσεις ένα bitcoin για 60.000 ευρώ.
και ο Ιάσονας να συμφωνήσει. Στις 31 Δεκάτου, αντί για ευχές, θα ανταλλάξουμε 60.000 ευρώ για ένα bitcoin. Τώρα, αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ημερομηνία εκπλήρωσης, τόσο πιο κοντά έρχεται η τιμή του συμβολαίου στην τιμή του πραγματικού asset. Και αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Όσο πλησιάζει η ημερομηνία στην οποία πρέπει να γίνει συναλλαγή, είναι όλο και πιο εμφανές ποια είναι η πραγματική τιμή, για παράδειγμα, του bitcoin που είπαμε. Και για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, στην περίπτωση του Ιάσονα, αν μου είχε πουλήσει ένα bitcoin future για 60.000 ευρώ, αλλά δεν είχε στην κατοχή του ένα bitcoin, τότε στις 31 Δεκάτου έπρεπε να κάνει ένα από τα δύο. Είτε να αγοράσει ένα bitcoin για ό,τι τιμή έχει εκείνη τη στιγμή και να μου το πουλήσει για 60.000 ευρώ που έχουμε συμφωνήσει, είτε να πουλήσει αυτό το συμβόλαιο σε κάποιον άλλον που έχει το bitcoin για να μου το δώσει. Όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία εκπλήρωσης του future, τόσο περισσότερο θα είναι κοντά η τιμή στην οποία θα μπορέσει να την πουλήσει. Γιατί και ο άλλος δεν είναι βλάκας, πλέον ξέρει σχεδόν απόλυτα σε τι τιμή θα κινηθεί το underlying asset, δηλαδή το bitcoin. Οι λόγοι τώρα για τους οποίους ο άλλος δέχεται να κάνει αυτή τη συναλλαγή με τον Ιάσονα είναι πολλοί. Αλλά κατά βάση πρόκειται για hedging. Δηλαδή και εκείνος έχει επενδύσει σε bitcoin και απλά χετζάρει τη θέση του σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή χετζάρει τη θέση του σε bitcoin. Όλο αυτό το hedging χρειάζεται κάποια συναλλαγή. Και εδώ είναι που έρχονται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου για να εξηγήσω όσο πιο σύντομα γίνεται τι είναι τα futures. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύσουμε στην πορεία της τιμής ενός προϊόντος χωρίς να αγοράσουμε το ίδιο το προϊόν. Και επιστρέφουμε στο BITO, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα Bitcoin Futures ETF. Κατέχοντας δηλαδή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για πολλές διαφορετικές μελλοντικές ημερομηνίες, μπορεί και προσομοιώνει όσο το δυνατόν καλύτερα την τιμή του πραγματικού προϊόντος, δηλαδή του Bitcoin, χωρίς ποτέ να αγοράσει αυτό το προϊόν. Και τώρα έρχεται ένα σημείο το οποίο θα σας μπερδέψει μεν, αλλά δεν χρειάζεται να το κατανοήσετε και απόλυτα προκειμένου να επενδύσετε στο συγκεκριμένο όχημα. Το BITO δουλεύει με εσωτερική μόχλευση, όπως δουλεύουν δηλαδή τα περισσότερα ETFs. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην είναι ένα μοχλευμένο προϊόν, επενδύει μόλις το 30% των κεφαλαίων σε futures του bitcoin. Το υπόλοιπο 70% πηγαίνει σε διάφορους επενδυτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δίνουν μια πιο σταθερή και μετριοπαθή απόδοση. Έτσι, παρότι έχει μόχλευση 1:3, επειδή επενδύει το 1/3 του κεφαλαίου, η τελική απόδοση είναι σχεδόν 1:1. Και από το υπόλοιπο 70% που παίρνει μια σταθερή απόδοση, καλύπτει μέρος των εξόδων που έχει η διαχείριση ενός τέτοιου ETF. Η δομή αυτή, συνδυασμός futures και επενδυτικών λογαριασμών, κάνει το προϊόν αρκετά σύνθετο στη βάση του. Αλλά για εμάς είναι ιδιαίτερα απλό. Αν θέλουμε να ποντάρουμε στην πορεία της μετοχής του bitcoin, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μέσα από την ασφάλεια που μας παρέχει η σφραγίδα της SEC, πλέον μπορούμε. Με τον BITO. Και αυτό δεν το σκεφτόμαστε μόνο εμείς. Το BITO διαχειρίζεται ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό θα πει ζήτηση. Όμως φυσικά δεν θα ήμασταν αυτό το κανάλι αν δεν βγάζαμε τα μπλοκάκια μας και να φτιάξουμε δύο λίστες. Μία με τα αρνητικά και μία με τα θετικά του. Και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με τα αρνητικά, γιατί μου αρέσει να αφήνω τη γλύκα για το τέλος. Το μεγαλύτερο αρνητικό του BITO είναι φυσικά η σύνθετη δομή του. Και αυτό επειδή οδηγεί σε υψηλότερα κόστη διαχείρισης. Όλες αυτές οι αγοραπολισίες και το hedging που πρέπει να γίνεται οδηγεί σε υψηλά κόστη, τα οποία φτάνουν το 0,95%, σχεδόν 1%. Δεν το λες και ασήμαντο. Το δεύτερο και κατά τη γνώμη μου τελευταίο αρνητικό του συγκεκριμένου ETF είναι ότι δεν ακολουθεί ακριβώς την πορεία της τιμής του bitcoin. Ακολουθεί την πορεία των τιμών των futures. Αυτό έχει δύο αποτελέσματα. Στα κάτω του bitcoin το ETF αυτό πέφτει λίγο περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα στα πάνω του bitcoin αυτό ανεβαίνει λίγο περισσότερο, βέβαια αρκετά συχνά με μία μικρή καθυστέρηση. Οπότε ναι μεν έχει δύο αρνητικά, αλλά ειδικά το δεύτερο δεν το λες και τόσο αρνητικό αν πιστεύεις πολύ πολύ μακροπρόθεσμα στο bitcoin. Και με αυτόν τον τρόπο περνάμε στα θετικά του BITO. Και φυσικά το νούμερο ένα θετικό του είναι η απλότητα. Αν έχεις ήδη έναν επενδυτικό λογαριασμό σε μια πλατφόρμα που προσφέρει το BITO, όπως δηλαδή η Freedom 24 που είναι και μοναδική στην Ευρώπη, τότε καθάρισες. Με δύο κλικς έχεις έκθεση στο bitcoin. Δεύτερον, το ότι είναι ETF σημαίνει πως μπορούμε να το σορτάρουμε. Μπορούμε δηλαδή να ποντάρουμε ότι η τιμή του bitcoin θα πέσει. Και προσοχή! Δεν προτείνω σε κανένα να σορτάρει το bitcoin. Η μεταβλητότητα του συγκεκριμένου προϊόντος είναι τρελή και θα πάτε από καρδιά. Λέω απλά ότι μας δίνεται η δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε. Το τρίτο θετικό του BITO είναι φυσικά η ασφάλεια. Και καταλαβαίνω ήδη την απορία που ζωγραφίζεται στο πρόσωπό σας. Πώς είναι δυνατόν ένα ETF
που ακολουθεί τα futures ενός συγκεκριμένου προϊόντος, του bitcoin, να είναι πιο ασφαλές από το ίδιο το bitcoin. Και η απάντηση είναι απλή. Ρυθμιστικές αρχές. SEC. Δεν είναι το ίδιο να αγοράζεις το bitcoin σε μια οποιαδήποτε πλατφόρμα με το να αγοράζεις ένα future ή ένα ETF που παρακολουθεί αυτά τα futures, το οποίο είναι πιστοποιημένο από μια κεντρική ρυθμιστική αρχή. Και ναι, ξέρω πως έχουν γίνει τεράστια σκάνδαλα στο παρελθόν κάτω από τη μύτη της SEC. Αλλά δεν θέλω να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν δεν ήταν εκεί η SEC. Τέταρτο και τελευταίο θετικό του BITO είναι η εξοικείωση τόσο του επενδυτικού κοινού όσο και των ρυθμιστικών αρχών με τα κρυπτονομίσματα και συγκεκριμένα με το bitcoin. Ακόμα και αν δεν πιστεύουμε σε κάποιο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, η τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων είναι σίγουρα εδώ για να μείνει και πρέπει όλοι να την υιοθετήσουμε. Όσο πιο σύντομα προσαρμοστούν και οι ρυθμιστικές αρχές, τόσο πιο σύντομα θα είμαστε και εμείς ασφαλείς ως μικροεπενδυτές. Οπότε ναι, το BITO είναι ξεκάθαρα ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κλείνοντας, θέλω να απαντήσω σε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός futures bitcoin ETF όταν υπάρχει το ίδιο το bitcoin? Και δεύτερον, αξίζει τελικά να επενδύσω στο BITO? Πάμε στο πρώτο. Το BITO δίνει τη δυνατότητα σε θεσμικούς επενδυτές να έχουν πλέον έκθεση στο bitcoin. Υπενθυμίζω πως θεσμικοί επενδυτές, όπως για παράδειγμα τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να προστατεύουν τις καταθέσεις των επενδυτών, να επενδύουν μόνο σε fully regulated προϊόντα. Το BITO είναι ένα fully regulated προϊόν μέσα από την SEC. Άρα οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε αυτό. Για τον ίδιο λόγο μπορούν πλέον και οι πιστοποιημένοι επενδυτικοί σύμβουλοι να προτείνουν στους πελάτες τους την έκθεση σε bitcoin, παραμένοντας πάντα εναρμονισμένοι με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παιδιά, αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο και ξεκάθαρα θα επηρεάσει την τιμή και τη ζήτηση του bitcoin το επόμενο διάστημα. Και με αυτό οδηγούμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Αξίζει εγώ, ο απλός επενδυτής, να επενδύσω στο BITO? Και η απάντηση είναι ναι, αν πρώτον πιστεύεις στη μακροπρόθεσμη απόδοση του bitcoin και δεύτερον δεν νιώθεις ασφαλής με κανένα τρόπο διακράτησης του bitcoin αυτή τη στιγμή. Εγώ για παράδειγμα δεν ένιωθα άνετα ούτε να έχω τα κρυπτονομίσματά μου σε διάφορες πλατφόρμες, ούτε φυσικά να μπω σε όλη τη διαδικασία για ένα cold wallet. Άσε με ένα cold wallet στο σπίτι με μια φωτιά ή μια κλοπή, τα χάσες όλα. Για τέτοια είμαστε. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό μέσα από τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Συγκεκριμένα μπορείτε να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή στη Freedom24 και να λάβετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως 600 δολαρίων. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και μετοχών όπως Tesla, Netflix, Microsoft και πολλές ακόμα. Τη μετοχή αυτή μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Να την κρατήσετε, να την πουλήσετε, ό,τι θέλετε. Και επιπλέον, οι συναλλαγές στη Freedom 24 είναι πλέον μηδενικές. Ναι, σωστά καταλάβατε. Επιτέλους υπάρχει στην Ευρώπη μια χρηματιστηριακή που, πρώτον, είναι χρηματιστηριακή, like κανονική χρηματιστηριακή. Δεύτερον, δίνει μία μετοχή έως 600 δολάρια εντελώς δωρεάν. Και τρίτον, δίνει εντελώς δωρεάν όλες τις συναλλαγές. Απίστευτο. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία στην αγορά εκεί έξω. Εκμεταλλευτείτε την άμεσα. Περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί αρκετές απορίες, ακολουθήστε με στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιράζομαι περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, τις οποίες δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε ένα γεια, στείλτε με ένα μήνυμα στο Instagram. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Κάντε και εκεί subscribe και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, το οποίο είναι 3 φορές τη μέρα. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.